Αν αργήσει πάνω από 2 δευτερόλεπτα, 3 σας λέω το πολύ, έχουμε ένα σοκαρισμένο ζώο και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Ενδεδειγμένες πρακτικές για την παροχή πρώτων βοηθειών σε ζώα μέχρι να μεταφερθούν σε κτηνιατρίο παρουσιάστηκαν στο δεύτερο εκπαιδευτικό σεμινάριο εθελοντών και πολιτών που πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο του Ηρακλείου στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Αντιδημαρχίας Εθελοντισμού και Διαχείρισης Επιπτώσεων Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης. Οι εθελοντές αυτοί βέβαια που θα ασχοληθούν με παράπλευρα ζητήματα όπως είναι η συλλογή τροφής, η διανομή ρούχων, οι σκηνές ή οτιδήποτε άλλο, εάν και εφόσον χρειαστεί, δεν μπορεί να είναι ανεκπαίδευτοι και ασυντόνιστοι. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η κατάρτιση νέων εθελοντών και η επικαιροποίηση της εκπαίδευσης όλων των εθελοντικών ομάδων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πολιτικής προστασίας στο Δήμο Ηρακλείου. Ενώ συνοδεύεται και από τη συγκρότηση ομάδας διάσωσης ζώων, η οποία θα επιχειρεί σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών και έκτακτων αναγκών, όπως σεισμοί, πυρκαγιές και πλημμυρικά φαινόμενα, για την απομάκρυνση ζώων συντροφιάς, οικόσιτων αλλά και άγριων ζώων από ζώνες κινδύνου. Προέκυψε ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη και είναι ζητούμενο πλέον στις μέρες μας και η φροντίδα των ζώων. Καθημερινά βλέπουμε ζώα να υποφέρουν, πολύ περισσότερο όταν συμβεί μια μεγάλη καταστροφή, ένα σεισμός, μια πυρκαγιά, μια πλημμύρα. Υπάρχουν και τα ζώα και υπάρχουν και οι άνθρωποι που προσπαθούν να σώσουν τα ζώα τους. Εθελοντές των φυλοζωικών σωματείων του Ηρακλείου, Σύριος και Ζωφόρος, μαζί με τα μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, του Ερυθρού Σταυρού, της Ομάδας Φίλιος Ζεύς και πολλών σωματείων, μαζί με ευαισθητοποιημένους πολίτες, έχουν ήδη ξεκινήσει την εκπαίδευσή τους για την παροχή πρώτων βοηθειών σε ανθρώπους και ζώα. Η εκπαίδευση πάνω στην παροχή πρώτων βοηθειών γίνεται από το ΕΚΑΒ σε δύο φάσεις με την πιστοποίηση εθελοντών και πολιτών. Ήδη πάνω από 250 άτομα έχουν εκπαιδευτεί. Σήμερα είναι περίπου 150 άτομα και παραπάνω. Κρατάμε το ζώο κινητοποιημένο. Μεγάλη σημασία ο αγώνας να κρατάει το κεφάλι κάτω. Εάν σηκώσει το κεφάλι, το ζώο θα φύγει. Ο έμπειρος κτηνίατρος Ανδρέας Μπαντουβάς παρουσίασε πρακτικές για την αξιολόγηση της κατάστασης ζώων που βρίσκονται σε κίνδυνο και άμεσης βοήθεια σε περιπτώσεις όπως η δηλητηρίαση από φόλες, μέχρι να φτάσει κτηνίατρος είτε να μπορέσουν να μεταφερθούν σε ιατρείο. Κάντε ό,τι μπορείτε για να το σώσετε. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Ένα κοιτασμό στα δεξιά. Και συνεχίζουμε να κάνουμε αυτή την ιστορία. Αν είναι μεγαλώσουμε το ζώο, πλησιάζουμε από πίσω. Όχι να μας δαγκώσει, γιατί είναι πιο βολικό να κάνουμε αυτή την κατάσταση από πίσω. Γιατί είναι μεγάλο το ζώο, θέλει πιο πολύ πίεση, πιο πολύ δύναμη για να πάρει μπροστά. 30 γρήγορες πιέσεις, 2 αναπνοές. Αυτό το νούμερο να θυμάστε.